centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Τελιγιορίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νατσούλη. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το πώς το παρακολουθήσατε όλο αυτό που έγινε χθες στην Βουλή, που ξεκίνησε από μια διαμάχη Μπογδάνου Παφίλη. Μπήκε και ο κύριος Δρίτσας από τη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα, αναφέροντας όσα ανέφερε για την παρουσία του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο Βίτσι, και αμέσως μετά όλα τα υπόλοιπα. Πώς το παρακολουθήσατε όλο αυτό, μέχρι και τη διαγραφή βεβαίως του Κωνσταντίνου Μπογδάνου? Κύριε Νατσούλη, εδώ και πάρα πολύ καιρό πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον δημόσιο διάλογο χρησιμοποιούν μία ρητορική μίσους και διχασμού. Ο κύριος Μπογδάνος είναι μία χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση, όπου με τον δημόσιο λόγο του δηλητηριάζει την προσπάθεια η χώρα μας να είναι σε μία άλλη εποχή που έχει ξεπεράσει εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα και που σέβεται τις αξίες του πολιτισμού μας. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μπογδάνος μόλις δύο εβδομάδες πριν στοχοποίησε σε δημόσια ανάρτησή του ακόμη και νήπια τα οποία είναι προσφυγικής καταγωγής, δημοσιοποιώντας τα ονόματά τους και δημιουργώντας συνθήκες μίσους στην ελληνική κοινωνία. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έδειξαν τα αντανακλαστικά που έπρεπε. Του έδειξαν όμως τη σίγουρα τις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας αν επαναληφθεί παρόμοιο γεγονός, πράγμα που επιβεβαιώθηκε χθες. Ναι, ναι, αλλά αυτή γενικότερα η κίτρινη τακτική, κάρτα που λέμε, η κίτρινη κάρτα. Η κίτρινη κάρτα. Yeah. Αυτή όμως γενικότερα η τακτική, όπου δημιουργούνται συνθήκες αναβίωσης του ρατσισμού, του φασισμού, ένα χρόνο μόλις μετά από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, πραγματικά είναι λογικές που εκολάπτουν αυτό που λέμε το αυγό του φιδιού. Χθες λοιπόν στο Κοινοβούλιο, παίρνοντας τον λόγο, ο κύριος Μπογδάνος είπε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας είναι ο κομμουνισμός. Αυτά ανήκουν σαν επικαλέστηκε λόγια του Γρίβα. Ναι, ναι. Σαν εκφράσεις ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, όπου η χώρα μας πραγματικά έζησε πολύ δυσάρεστες ιστορικές στιγμές του εθνικού διχασμού. Εκεί λοιπόν μπαίνει, εκεί λοιπόν, ενώ γίνεται όλη αυτή την παράθεση Μπογδάνου με Παφίλη για αυτά τα ζητήματα, μπαίνει σφήνα και ο κύριος Δρίτσας από τον δικό σας πολιτικό χώρο, αναφέροντας την παρουσία του κύριου Μπογδάνου στις γιορτές του Βίτσι. Ο κύριος Παφίλης ήταν αυτός που αντέδρασε και απάντησε στον κύριο Μπογδάνο για τις αναφορές του στον κομμουνισμό. Ο κύριος Δρίτσας πήρε το λόγο και είπε ότι εδώ μιλάμε για μια θεωρία για τα δύο άκρα, μια θεωρία η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στις μέρες μας, και είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μπογδάνος συμμετείχε και σε εκδήλωση στο Βίτσι, που είναι μια εκδήλωση ιστορικά η οποία έχει συνδεθεί με αυτά τα μυσαλόδοξα μηνύματα ανάμεσα στους Έλληνες, όπου ο αδερφός σκότωνε αδερφό. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μπογδάνος για να δικαιολογηθεί πήρε το λόγο και είπε ότι δεν ήμουν μόνος μου, ήταν μαζί μου και ο βουλευτής Καστοριάς και η διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Είναι θετικό ότι υπήρξε άμεση αντίδραση από τον Υπουργό Εξωτερικών. Ο οποίος κύριο Δένδιας είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μας ενδιαφέρει, κύριοι συνάδελφοι, ποιος παρέστη στην εκδήλωση για το Βίτσι. Ο πατέρας μου παρέστη στο Βίτσι. Αυτή η φράση έχει ίσως πολύ μεγάλο νόημα για το τι είναι το Βίτσι για τον κύριο Δένδια, τι μπορεί να είναι για τον Κασιδιάρη, τη Χρυσή Αυγή.
Εδώ λοιπόν. Κάτι, αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί. Εδώ λοιπόν ο Δένδιας ουσιαστικά διαχωρίζει το Βίτσι σε αυτούς που θέλουν να το εκμεταλλεύονται και σε αυτούς που ίσως, έτσι τουλάχιστον μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι, σε αυτούς που θέλουν να ανάψουν απλά ένα κερί για όποια ψυχή χάθηκε εκεί πάνω, όπου και αν ανήκε. Ακούστε. Τα γεγονότα αυτά είναι γεγονότα που έχουν καταγραφεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού και έχουν ξεπεραστεί μετά την μεταπολίτευση με την εθνική συμφιλίωση και με την αναγνώριση και της εθνικής αντίστασης. Το να αναβιώνονται εμφυλιοπολεμικές λογικές από μέλη του πολιτικού προσωπικού της χώρας και ιδιαίτερα του ελληνικού κοινοβουλίου πραγματικά δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει η χώρα να προχωρήσει μπροστά και να τα αφήσει αυτά πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο μας στιγμάτισε και δεν ήταν χρήσιμο για τη χώρα. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν πήρε το λόγο και με πολύ αυστηρό ύφος απευθύνθηκε στον κύριο Πογδάνο. Πρώτη φορά. Με τέτοιο ύφος, πρώτη φορά. Ναι. Και απευθύνθηκε στον κύριο Πογδάνο ξεκαθαρίζοντας του ότι δεν μπορεί για την άγρα ψήφων να εναγκαλίζεται τη Χρυσή Αυγή και τον κύριο Κασιδιάρη. Στη συνέχεια είναι όλα γνωστά, είναι η διαγραφή του κυρίου Πογδάνου από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα ξαναπώ ότι αυτή η διαγραφή άργησε, γιατί εδώ και από τότε που εκλέχθηκε ο κύριος Πογδάνος έχει μία στάση η οποία δεν συμβαδίζει με έναν πολιτισμένο πολιτικό λόγο. Όλοι μπορεί να έχουμε τις ιδεολογικές και πολιτικές μας διαφωνίες, αλλά αυτές δεν μπορεί να υποσκάπτουν την συλλογική συνείδηση και ειδικά αυτήν την περίοδο που αντιμετωπίζει η χώρα μας τόσες πολλές προκλήσεις. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο ζητούμενο, κυρία Τελεγερδού. Ο κύριος Πογδάνος λοιπόν διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία για την αντικομμουνιστική του ρητορική. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει με ανακοίνωση το αμέσως μετά, ζητώντας τις διαγραφές και του κυρίου Τζικαλάκη και της κυρίας Αντωνίου. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε ακριβώς γιατί θέλετε αυτές τις διαγραφές? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει στην ανακοίνωσή του ότι από τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία διαγράφουν τον κύριο Πογδάνο για τον συγκεκριμένο λόγο της υποβάβλησης του εθνικού διχασμού και της παρουσίας του στο Βίτσι, αυτό είναι υποκριτικό εάν περιορίζεται μόνο στον κύριο Πογδάνο και δεν περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν την ίδια στάση. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, και νομίζω λεπτά, είναι ξεκάθαρο. Πιστεύετε λοιπόν ότι πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Τζικαλάκης και η κυρία Αντωνίου γιατί βρέθηκαν στο Βίτσι? Εγώ σας επαναλαμβάνω ότι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι από τη στιγμή που ο κύριος Πογδάνος διαγράφηκε για τον συγκεκριμένο λόγο θα πρέπει αυτό να αφορά όλους όσους είχαν την ίδια παρουσία. Ναι, ο κύριος Πογδάνος δεν διαγράφηκε αυτό. Πάντως γιατί πήγε στο Βίτσι, από ό,τι κατάλαβα. Διαγράφηκε ο κύριος Πογδάνος διαγράφηκε γιατί με την στάση του δημιουργεί μία αντικομμουνιστική ρητορική η οποία ανήκει σε άλλες εποχές. Αυτό λοιπόν έχετε εντοπίσει αντίστοιχα στοιχεία στο κύριο Δρύσας. Ναι. Έχετε όμως εντοπίσει αντίστοιχα στοιχεία στη ρητορική του κύριου Τζικαλάγια ή της κυρίας Αντωνίου? Αυτό δηλαδή, που εγώ θα αυτό γιατί που εγώ χρόνια θα πάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κυρίως στο Βίτσι. Αυτό που εγώ θα σας πω ξεκάθαρα είναι ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θέλοντας να πάρουν ψήφους από την ακροδεξιά, έχουν καταστήσει το κόμμα τους ένα κόμμα με μια βασική ακροδεξιά συνιστόσα. Και αυτό δεν επιτρέπεται ακόμη και για το κόμμα τους που επέρονται ότι είναι η παράδοση ενός φιλελεύθερου κόμματος. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να κάνω άλλα σχόλια. Είναι πολύ καθαρή η θέση μας. Θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποβάλει από το εσωτερικό της όλα εκείνα τα στελέχη που υποδαβλίζουν την ενότητα του ελληνικού λαού και θέλουν τον διχασμό για να έχουν
μικροκομματικά και προσωπικά ωφέλη. Εάν μας απαντούσατε και αν σε αυτή την κατηγορία εντάσσετε τον κύριο Τζικαλά και την κυρία Αντωνίου, θα μας διευκόλυνε. Τους κατατάσσετε σε αυτή την κατηγορία. Ο κόσμος και ειδικά ο λαός της Καστοριάς γνωρίζει την πορεία και την ιστορία του καθενός, τη συμμετοχή ή όχι του καθενός και ενώ πολιτικών προσώπων σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές για τον τόπο μας, πώς φέρθηκε, πώς συμπεριφέρθηκε και πώς προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα συναισθήματα του ελληνικού λαού για να δημιουργήσει όλες αυτές τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει τα πολιτικά πρόσωπα και το πώς αυτά εκπροσωπούν. Εγώ θεωρώ ότι στην παρουσία τους και τα συγκεκριμένα πρόσωπα από την Καστοριά αρκετές φορές δημιούργησαν με την ρητορική τους και τον δημόσιο λόγο τους συνθήκες διχασμού. Μάλιστα. Το γεγονός ότι όμως παρέστη και ο πατέρας του Νίκου Δένδια στο Βίτσι. Αυτό αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα. Ναι. Αν θέλετε να κάνουμε μία συζήτηση για τον εμφύλιο, πολύ ευχαρίστως να την κάνουμε, αλλά αυτή θα πρέπει να έχουμε τον χρόνο για να είναι αναλυτική. Ο κύριος Δένδιας ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής και μάλιστα λέγοντας με πολύ αυστηρό ύφος ότι όσο εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση δεν θα επιτρέψω την εκμετάλλευση των φαινομένων αυτών και των συμπεριφορών αυτών. Ακριβώς. Θεωρείτε όμως, κατακλείδη, υπάρχει θέμα για Τζικαλά, για Αντωνίου? Ή νομίζετε ότι ο κύριος Δένδιας με αυτήν την τοποθέτηση, ειδικά στην αποστροφή για τον πατέρα του, ουσιαστικά καλύπτει τους δύο για την παρουσία τους εκεί? Προφανώς δεν υπάρχει κάλυψη για την παρουσία τους εκεί από την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, αν την αναγνώσει κάποιος προσεκτικά. Αυτό που εγώ θεωρώ για την απόφαση που θα πρέπει να πάρει η Νέα Δημοκρατία, ξεκάθαρα σας λέω ότι συμφωνεί με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα δούμε πραγματικά τι θα γίνει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει τις διαγραφές Τζικαλά για Αντωνίου, αλλά μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κάτι νεότερο πάνω σε αυτό τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε, επειδή είστε και στην Αθήνα, κάποια επιπλέον πληροφορία από... Όχι, δεν έχω κάποια επιπλέον πληροφορία. Το βασικό όμως είναι, και πάλι θα σας πω, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει εκείνα τα στελέχη της που την στρέφουν σε ακροδεξιές ιδεολογικές κατευθύνσεις θα πρέπει να τα αποβάλει από τους κόλπους της για το καλό του τόπου. Μάλιστα. Του λαού μας. Μάλιστα. Οπότε θα δούμε την συνέχεια που υπάρχει, όπως και θα δούμε, γιατί τα χρόνια περνάνε και υπάρχει μια, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, θα δούμε τι θα γίνει και του χρόνου πραγματικά στο Βίτσι. Γιατί όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι μπορούν να λειτουργήσουν και για το μέλλον. Του χρόνου θα έχουμε τέτοιες παρουσίες ή ποιοι θα πάνε του χρόνου, παραδείγματος χάρη, στα τέλη του Αυγούστου στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι μετά. Και ένα μήνυμα εδώ μας υπενθυμίζει, ότι, να το διαβάσω και αυτό, ότι κάποια στιγμή, για αυτό που είπατε και το πώς συνδέονται όλοι όσοι αυτοί που ανεβαίνουν πάνω, η κυρία Αντωνίου κάποια στιγμή την γλίτωσαν από τα χέρια των μελών της Χρυσής Αυγής. Υπήρχε μια χρονιά, όντως ένα πολύ δυνατό επεισόδιο εκεί, που είχε πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις. Ναι. Ναι, ξέρετε γιατί όποιος βοηθάει στην εκόλαψη του αυγού του φιδιού, κάποια στιγμή το φίδι πάει και τον ίδιο. Όντως είχε γίνει ένα τέτοιο θέμα, αν θυμάμαι καλά, Παναγιώταρος ήταν τότε, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Θα πρέπει λοιπόν, ιδιαίτερα τώρα που η χώρα μας έχει περάσει μια πολύ μεγάλη πολιτική δυσκολία με την έξαρση του φαινομένου του φασισμού και του ναζισμού και της Χρυσής Αυγής, θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα στον πολιτικό βίο, και γι' αυτό θα πρέπει όλοι, ο καθένας από τη μεριά του, να βοηθήσουμε στην ενίσχυση και στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας μας. Βλέπετε και τα τελευταία επεισόδια που υπάρχουν σε σχολεία, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη, όπου η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μια σαφή και ξεκάθαρη θέση και όχι όπως έγιναν οι πρώτες δηλώσεις από τον Υφυπουργό Παιδείας, που δεν έβλεπε τις φασιστικές αυτές συμπεριφορές με οργανωμένο σχέδιο
και προσπαθούσε να πει ότι τα επεισόδια γίνανε και από την μία πλευρά και από την άλλη. Αυτά είναι επικίνδυνα ζητήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα, για να μην υπάρχει αυτή η φασιστική νοοτροπία και η ενδυνάμωσή της σε μέλη της κοινωνίας μας. Είναι απαράδεκτα ζητήματα, η χώρα πρέπει να κοιτάξει μπροστά, έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και το μέλλον δεν μπορεί να βασίζεται σε τέτοιο είδους λογικές και ρητορικές. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε και τις τοποθετήσεις, πότε θα γίνουν θα το δούμε, αλλά είναι βέβαιο ότι για το ζήτημα θα τοποθετηθεί και ο κύριος Τζικαλάγιας αλλά και η κυρία Αντωνίου, όπως εξελίχθηκε όλο αυτό. Εγώ πάντως θα έλεγα ότι πέρα από την τοποθέτησή τους, εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτε ούτε με την κυρία Αντωνίου ούτε με τον κύριο Τζικαλάγια, θα τους συμβούλευα. Εντάξει, και επειδή το λέτε αυτό γιατί όλοι γνωριζόμαστε εδώ. Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό και ξέρουμε εγώ, τι γίνεται. Λοιπόν, ναι, κύριε Νατσούλη, ναι, θα τους συμβούλευα, ναι, με το καθημερινό τους παράδειγμα. Με το καθημερινό τους παράδειγμα να αντικρούν αυτές τις λογικές και να μην κλείνουν το μάτι για να κερδίσουν κάποιες ψήφους σε φασιστικές και ναζιστικές νοοτροπίες. Είναι η δύναμη του καθημερινού παραδείγματος του καθενός μας που αλλάζει την κοινωνία προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Με αυτό που λέτε πάντως καταλαβαίνω ότι δεν τους ταυτίζετε με ακραίες φωνές. Έτσι. Και πάλι σας λέω ότι όσες φορές τα πολιτικά πρόσωπα δικαιολογούν τέτοιες συμπεριφορές ή εναγκαλίζονται με ανθρώπους που έχουν τέτοιες συμπεριφορές, δεν δίνουν το παράδειγμα μάλιστα, που πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, θα δούμε πραγματικά τι θα γίνει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξαφνικά σε μια συζήτηση για την άμυνα της χώρας, για τα νέα όπλα μας, για να εγκρίνει η Βουλή αυτήν την πολύ μεγάλη αγορά των οπλικών συστημάτων, φτάσαμε να συζητούμε σήμερα, κύριε Τελγιορίδου, για την Καστοριά, για τον Ζήση Τζικαλάγια, για την Μαρία Αντωνίου και γενικά για ό,τι γίνεται εδώ στο δικό μας γεωγραφικό χώρο. Ήταν από τα πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε να ακούσουμε. Γιατί η άμυνα της χώρας και η υποχρέωση του καθενός από εμάς να την υπερασπίζεται συνδέεται άμεσα και με την δημοκρατία στη χώρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα, κύριε Τελγιορίδου. Αυτά λοιπόν από την με πολύ προσεκτικό τρόπο, όπως καταλαβαίνουμε, πολύ προσεκτικό τρόπο, κυρία Τελεγιορίδου αναφέρεται και για τον κύριο Τζικαλάγια και για την κυρία Αντωνίου. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.